και εγώ πολλά και από τους δημότες για την μεταφορά της στάσης λεωφορείων που είναι στην πλατεία Πλατάνου. Εξ όσων διάβασα από το νέο νόμο του Κρεαλικράτη και τις μεταφερόμενες αρμοδιότητες τους Δήμους από τις καταργηθείς της νομαρχικής αυτοδιοίκησης, τόσο ο καθορισμός όσο και οι προδιαγραφές των στάσεων των λεωφορείων έχουν περάσει πλέον στους οικείους Δήμους. Οπότε με βάση αυτή τη διάταξη πιστεύω ότι μπορούμε να προχωρήσουμε και εμείς να έχουμε αποφασιστικό ρόλο πια στο θέμα αυτό και όχι μονάχα να είμαστε σε μια περιμένουμε ο ΑΣΑΤΗ αποφασίζει. Δηλαδή από εδώ και πέρα έχουμε δυνατότητα εμείς οι ίδιοι να αποφασίσουμε και πού μπορούμε να τοποθετηθούν αυτές τις τάσεις. Αυτό ήθελα να πω. Ευχαριστώ πολύ. Για πρόεδρο, για ένα δεμάτι στο ανεβαίνοντας από το Μαρούσι στο ΚΑΤ είναι το νοσοκομείο. Κατεβαίνει ο κόσμος στη στάση ανεβαίνοντας. Η στάση από το φανάρι απέχει 60 μέτρα. Ο κόσμος δεν κατεβαίνει στο φανάρι να περάσει απέναντι για να πάει στο νοσοκομείο. Τρέχει μέσα στη λεωφόρο, σε μια καρμανιόλα. Έχω πάρει τον κύριο Καλλιγιάννη 20 φορές τηλέφωνο προσωπικά εγώ. Του έχω πει ότι δέστε το γιατί θα σκοτωθεί άνθρωπος. Και με έχει κάνει μπαλάκι στους διαδικητές που έχουν βάλει τις πινακίδες στο Δήμο. Βέβαια δεν είναι αρμοδιότητα του Δήμου, γιατί είναι εκεί Μαρούσι. Έχω πάρει τον Μαρούσι γιατί βλέπω τον κόσμο λόγω του επαγγέλματός μου που περνάει και τσακίζεται για να φτάσει στο νοσοκομείο του ΚΑΤ. Άλλος με μπαστούνι, άλλος αόματος και δεν μπορεί να περάσει. Και το βλέπουν και οι ίδιοι ότι είναι λάθος και δεν γίνεται η μετατόπιση να πάνε 30 μέτρα πιο κάτω που υπάρχει η εσοχή γιατί εκεί που είναι η στάση και περνάτε όλοι θα δείτε ότι η στάση είναι στην έξοδο της εσοχής. Δεν είναι μέσα στην εσοχή, την έχουν βάλει τη στάση εκεί που θα είναι το ατύχημα που εμποδίζει και όχι εκεί που πρέπει να πάει. Δηλαδή εκείνο που στερούμε θα είναι η κοινή λογική να αποδείξει το αυτονόητο. Λοιπόν, δεύτερο, ας είναι λίγο σαν Μαρουσία, επειδή και εκείνη δεν τους πολύ ενδιαφέρει, γιατί είναι στα όλια μας στην νησιά, αλλά το νοσοκομείο ανήκει στα όλια τα δικά μας και πάνε δημότητες μας και ο κόσμος που έρχεται, δεν παίζει ρόλο ποιος είναι και ποιος θα το δει, το παιδί του γείτονά μας, το παιδί μας είναι. Να κάνουμε ένα έγγραφο, να εγγράφω να φύγει η στάση και να πάει στη σωστή θέση. Λίγο μετά την πόρτα της Γεωργικής Σχολής. Ευχαριστώ. Τα έκτακτα θέματα, κύριοι συνάδελφοι, έχουμε τρία έκτακτα θέματα υπηρεσιακού χαρακτήρα εν μέρη και ξεκινώ από το πρώτο. Πρόκειται για την υποχρέωσή μας να κάνουμε καινούργια σύμβαση με τις Αττικές διαδρομές, με την Αττική Οδό δηλαδή, προκειμένου να έχει στα χέρια της μία σύμβαση από τον ενιαίο Δήμο για να μπορούν να περνάνε τα απορριμματοφόρα μας από την Αττική Οδό. Η σύμβαση αυτή θα γίνει μόνο για τρεις μήνες, γιατί δουλεύουμε με τα κατημόρια και μετά τον Μάρτιο θα πρέπει να το ξανακάνουμε. Παρακαλώ πολύ, αν δεν θέλετε άλλες πληροφορίες, αν αυτό σας δέχεστε. Αντιστοιχεί στο τρίμηνο. Ελλονίκης, μιλάμε για τους υπαλλήλους της υπηρεσίας καθαριότητος, της εγγέλη υπηρεσίας καθαριότητος. Κύριε Πρόεδρε, κύριοι συνάδελφοι, η ποσότητα των 204 υπαλλήλων της σχέσης εργασίας αυτών που είναι τα αποδοτικά είναι με βάση τους οργανισμούς και τις κενές θέσεις των τριών πρώην Δήμων. Αναλύονται ως εξής. Εργάτες καθαριότητας 148. Οφείλω να σας πω ότι θα γίνει η προσλήψη σε δύο φάσεις. Μία υπολογίζουμε το συντομότερο δυνατόν και οπωσδήποτε μέχρι το Μάρτιο και οι άλλοι δύο μήνες μετά. 148 εργάτες καθαριότητος, 26 οδηγούς απορριμματοφόρων, 6 οδηγούς ρημορκούμενων μεταρρημορκωμένων, με τις αλήκες, 10 χειριστές αρόθρων, 2 χειριστές καρπικών μηχανημάτων της ΣΥΜΗ, 2 ηλεκτρολόγοι αυτοκινήτων, 2 ηλεκτρολόγοι με άδεια εναερίων,
δύο ηλεκτρολόγοι με άδεια Α και Γ και έξι πνευματικές αυτοκινήτων. Αυτές είναι οι ανάγκες του Δήμου, είναι οι μόνες προσλήψεις οι οποίες μπορούν να γίνουν πια ορισμένο χρόνο και είναι όλες από τα ανταπολιτικά. Είναι σε συνέχεια τις προηγούμενες απόφασεις Οικονομικής Επιτροπής που είχαμε πάρει, που ήταν λιγότερες και γι' αυτό το φέρνουμε εδώ να την επικυρώσουμε, να τις στείλουμε αύριο για να πάρουμε σειρά για ΑΣΕΠ και να μπορέσουμε να προσλάβουμε τον πρώτο κόσμο. ΑΣΕΠ, το εξηγούμε από τώρα. Φτάσαμε την πάγια θέση μας για ότι οι εργαζόμενοι πρέπει να έχουν πλήρη δικαιώματα και να έχουν σχέση εργασίας όλους του χρόνου. Πολύ περισσότερο που τώρα καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες. Μετά από 8 μήνες θα μπούμε στη διαδικασία να διώξουμε αυτούς όπως μπήκαμε πριν. Να διώξουμε τους προηγούμενους και να ψάχνουμε για άλλους όπως τώρα. Και μετά από 8 μήνες θα γίνεται αυτή η δουλειά, η οποία έχει και από ό,τι φαίνεται και σοβαρές συνέπειες και στην ίδια τη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου. Εμείς πιστεύουμε ότι ο Δήμος θα κάνει προσλήψεις σε μόνιμο, γιατί αυτές οι ανάγκες του είναι μόνιμες. Απαγορεύεται κάποια πράγματα που πρέπει να αλλάξουν. Δεν πρέπει να καλύψουμε τις ανάγκες της υπηρεσίας και να καλύψουμε τις ανάγκες. Πάντως το πρόβλημα δεν είναι έτσι, γιατί το ξέρετε. Κύριε μήνυμά μας είναι ότι πρέπει να καλύπτουμε τις στάδιες και διαρκείς ανάγκες με μόνιμο προσωπικό. Έτσι και αυτό πρέπει να είναι μια απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου στη διοίκησή μας να το κάνουμε. Είναι την πρώτη ευκαιρία όποτε δούμε αυτήν την αφορά να πιέσουμε βέβαια, αλλά από την άλλη μεριά όταν γίνει πάνω από την νομοθετική ρύθμιση και λοιπά, θα μας έρθει να προκαλέσουμε τις θέσεις. Όχι, όχι, μια στιγμή δεν επί τη ευκαιρία, ήθελα να πω τώρα γιατί βλέπουμε τις θέσεις και λοιπά, πιστεύω όμως ότι κανείς από εμάς δεν έχει μια πλήρη εικόνα αυτή τη στιγμή για το προσωπικό που ασχολείται στους τρεις πρώην Δήμους. Καλό θα ήταν, δεν ξέρω αν θα το έχουμε με το τέλος της απογραφής. Εγώ θα υποβάλω σχετικό αίτημα και θα βάλω και άλλα παραδείγματα πίσω. Θα υποβάλω σχετικό αίτημα. Εγγράφω. Είναι και στις βάσεις έως αυτό. Δεν μπορώ να αφαιστώ του πειρασμού να σας πω ότι απαγορεύονται οι διορισμοί. Ότι ο Δήμος Κηφισιάς έχει κάνει έχει απόφαση διαγωνισμό και ότι δεν μπορεί να πάρει κανέναν από αυτούς. Τέλος. Πάμε τώρα. Λοιπόν, και σαν την πολιτική αρχή το αγνοήσατε. Δύο φορές κάναμε κύριε Κανακάκη προσλήψεις. Έκανε προσλήψεις και η Νέα Ερυθρέα μονίμου προσωπικού. Ούτε η Νέα Ερυθρέα ούτε η Κηφισιά έχει μπορέσει ακόμα να προσλάβει αυτό το προσωπικό. Διότι έχει την αναστολή προσλήψεων. Υπολογίζει ότι η μόνιμη είναι περίπου 150 που περιμένουν την αναστολή των προσλήψεων για να μπορέσουν να τους πάρουν. Άρα λοιπόν μετά από αυτούς τους 150 μονίμους, προς το τέλος του χρόνου εδώ είμαστε για να δούμε αν θα ξαναγραστούμε αυτά. Μην δείτε εσύ όλοι. Κυρία Πρόεδρο. Το τρίτο θέμα, κυρία Πρόεδρε και κύριοι συνάδελφοι, αφορά να εξουσιοδοτηθούν δύο υπάλληλοι του Δήμου για να διαχειριστούν τη θηρίδα στη Γενική Τράπεζα Υποκατάστημα Νέας Ερυθρέας, την οποία έχει η Νέα Ερυθρέα και μέσα στην οποία, όπως μας είπε η υπάλληλος κυρία Χρυσούλα Στασινοπούλου, μία εκ των δύο την οποία προτείνω, έχει μέσα άδειες αλλοδαπών. Λοιπόν, η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ζητώ ως έκτακτο να αξιοδοτηθεί η κυρία Χρυσούλα Στασινοπούλου, αφενός, υπάλληλος του Δήμου. Ορισμών νομοθετημένων υποχρεωτικών επιτροπών και όχι μόνο. Η πρώτη επιτροπή είναι η Επιτροπή Προσκυνωτέων Εκτάσεων. Κύριε Δυνάμαχο και αναπληρωτή του κυρία Στεφανάκη Γιάννα.